Φοβάμαι ότι από τι 21 Μαρτίου και μετά μπορεί να έχουμε εξελίξει δραματικέ στον πλανήτη. Μεταφέρονται συνεχώ στρατιωτικέ δυνάμει. Το ΝΑΤΟ λέει για γυμνάσια που θα γίνουν στα σύνορα με τη Ρωσία. Mm. Δηλαδή σκεφτείτε να κάνει η Ρωσία στα σύνορα, ξέρω εγώ, με το Μεξικό, γυμνάσια με το Μεξικό και να έχει 100-200.000 στρατό στην περιοχή. Θα, εισβάλει, θα είχαν εισβάλει οι ΗΠΑ στο Μεξικό. Το λέω αυτό γιατί αυτά τα πολυφάδια του Μπάιντεν που στηρίζει ο Κασελάκης και ο Μητσοτάκης και οι αιμονέ κάποιων να οδηγηθούμε σε πυρηνικό πόλεμο πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα. Από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα περνούν νυχθημερών παρακαλώ. Νυχθημερών σας λέω. Νυχθημερών. Οπλικά συστήματα, όπλα, τεθωρακισμένα. Και οδηγούνται στα σύνορα με τη Ρωσία. Σα είπα 21 και Μα... Μαρτίου και μετά φοβάμαι ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άρα είναι, λέτε ότι είναι υπαρκτό το, το ενδεχόμενο, πολύ υπαρκτό και ζωντανό ενό πυρηνικού πολέμου. Ναι. Πλέον ναι. Φτάσαμε στο παραένα, να μην πω στο και ένα. Έτσι. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει κάποιοι και δεν θέλουν να το καταλάβουν. Ναι, μεν η σωστή πλευρά τη ιστορία είναι μια επιλογή. Αλλά το να γίνει παρανάλωμα όλο ο πλανήτη επειδή ο Μπάιντεν έχει Αλτσχάιμερ και μπει τα πολυφάδια από δίπλα του, τα κοράκια, οι ένε, θέλουν να ρημάξουν τον πλανήτη, δεν μπορώ εγώ να συνενώ. Δεν μπορώ να συνενώ. Μα ακόμη η μισή Αμερικανή είναι αντίον του Biden, το 60% με τον Τραμπ. Και δεν θέλουν αυτό να γίνει. Και όμω η δική μα εδώ είναι με τον Biden. Για ποιο λόγο. Αυτά δεν καταλαβαίνω εγώ.